Με θετικούς ιονούς για τον εγχώριο τουρισμό, Αύγουστος. Φουλ τα ξενοδοχεία της χώρας από τις αρχές του μήνα, με τις πληρότητες να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, καθιστώντας πλέον πολύ δύσκολη την εξέβρεση ενός δωματίου αυτές τις ημέρες. Είναι αρκούντως ικανοποιητικές και οι κρατήσεις, αλλά και οι πληρότητες που υπάρχουν στις ξενοδοχειακές μονάδες και άλλα τουριστικά καταλήμματα. Είναι σίγουρα καλύτερες από πέρσι, που άλλωστε ήταν και ο πρώτος στόχος, και αρκετά κοντά στα επίπεδα ρεκόρ του 2019. Αυτή τη στιγμή οι πληρότητες, οι μέσες πληρότητες του μηνός, κυμαίνονται γύρω στο 90%. Οι παραλίες περιοχές πρωταγωνιστούν και φέτος στις επιλογές, ιδιαίτερα των ξένων επισκεπτών. Κυρίως Πάφος και Ελεύθερη Αμόχωστος, τις τελευταίες ημέρες έχουν πλημμυρίσει από κόσμο. Καταστήματα εστίασης και εμπορικά είναι σχεδόν γεμάτα. Ίδια εικόνα και σε νοικιαζόμενα δωμάτια και βίλες. Την ώρα που καταγράφεται αύξηση το φετινό καλοκαίρι και στα ορεινά. Στα ορεινά μας φέρετρα είναι λίγο πιο κάτω οι πληρότητες. Βεβαίως είναι καλύτερες από άλλα χρόνια. Οπωσδήποτε η συντριπτική πλειοψηφία είναι τουριστική εισρωή από το εξωτερικό. Υπάρχει ρεύμα κρατήσεων της τελευταίας στιγμής. Κάτι που δυσκολεύει μεν τον προγραμματισμό. Δίνει όμως ελπίδα. Αφού τα έσοδα κινούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα φέτος σε σύγκριση με πέρσι, παρά την απώλεια των Ρώσων που αποτελούσαν δυναμική αγορά. Η εικόνα με τα γεμάτα ξενοδοχεία θα κυριαρχήσει μέχρι και το τέλος του μήνα. Όπως και να έχει, ο τουρισμός στην Κύπρο επέστρεψε στα προ-COVID επίπεδα.